Επειδή γίνεται συζήτηση για το θέμα της ψήφου των ομογενών και επειδή σήμερα συζητάμε και για αναχρονισμούς, η σημερινή σύμφυση κράτους εκκλησίας είναι ένας τέτοιος αναχρονισμός. Αναχρονισμός όμως είναι και το σημερινό δίκαιο της Ιθαγένειας. Γιατί στο ζήτημα της ψήφου των αποδήμων, για το οποίο έχουμε πει πολλές φορές πώς μπορεί να ασκείται, δεν είναι μόνο ζήτημα και δεν είναι κυρίως ζήτημα του τρόπου άσκησης του συγκεκριμένου δικαιώματος, αν θα υπάρχει επιστολική ψήφος, αν θα πηγαίνουν στα προξενία, στις πρεσβείες κτλ. Στο ζήτημα της ψήφου των αποδήμων επιδρά καθοριστικά το σημερινό αναχρονιστικό δίκαιο της Ιθαγένειας, η κυριαρχία του δικαίου του αίματος, με αποτέλεσμα να είναι απροσδιόριστος ο αριθμός όλων όσοι μπορούν να εγγραφούν. Γιατί στην Ελλάδα και στο ελληνικό δίκαιο ταυτίζεται η απόκτηση της Ιθαγένειας με την εγγραφή στους δημοτικούς εκλογικούς καταλόγους. Ενώ σε άλλες χώρες δεν είναι έτσι. Υπάρχει η απόκτηση της Ιθαγένειας και υπάρχει μια συμπληρωματική πράξη για την εγγραφή σε εκλογικούς καταλόγους. Άρα είναι νούμερο ένα ζήτημα το δίκαιο της Ιθαγένειας και ο αναχρονισμός που υπάρχει στο ελληνικό δίκαιο της Ιθαγένειας. Παρένθεση. Στο επίμαχο θέμα που συζητάμε, αν ανατρέξει κανείς στα πρακτικά του πρώτου ιδρυτικού συνεδρίου του κόμματός μας, ΣΕΚΕ λεγότανε τότε, εκεί ανάμεσα στα άλλα που περιέχονται για το σκοπό ίδρυσης, τους σκοπούς του κόμματος και ούτω καθεξής, υπήρχε και ένα κεφάλαιο με τίτλο «Πρόγραμμα σημερινών απαιτήσεων». Σημερινών απαιτήσεων του 18. Το 1918 ιδρύθηκε το ΚΚΕ. Τι έλεγε το συγκεκριμένο κεφάλαιο σε σχέση με το θέμα που συζητάμε σήμερα, τη θρησκεία και πιο συγκεκριμένα τη σχέση κράτους-εκκλησίας? Η θρησκεία να αναγνωριστεί ως ιδιωτική υπόθεση και η εκκλησία ως ιδιωτικό ίδρυμα, απαγόρευση εις τους κληρικούς να διδάσκουν στα σχολεία, σήμερα δεν διδάσκουν κληρικοί, αλλά το μάθημα είναι κατηχητικό, ενέργεια των ληξιαρχικών πράξεων υπό της τοπικής διοικήσεως, αυτό έχει να κάνει με τους διάφορους τύπους που ακολουθούνται στις διάφορες τελετές, κατάργηση όλων των δημοσίων νόμων δια εκκλησιαστικούς και θρησκευτικούς σκοπούς, κατάργηση των διαθρησκευτικούς σκοπούς επιβαλλομένων φόρων, καθιέρωση του πολιτικού γάμου που τότε δεν υπήρχε, ελευθερία πάσης θρησκείας χωρίς την ανάγκη επισήμου θρησκείας. Χωρίς την ανάγκη επισήμου θρησκείας. 101 πλέον χρόνια μετά, 2019, τα βασικά σημεία αυτής της απόφασης, τα οποία αποτέλεσαν και στην πορεία αιτήματα του λαϊκού κινήματος, του προοδευτικού κόσμου και ούτω καθεξής, παραμένουν ανεκπλήρωτα. 100 χρόνια μετά, δεν τολμάτε να κάνετε ούτε αυτό, έναν υπερώριμο αστικό, όχι αριστερό ή επαναστατικό, έναν αστικό εξυγχρονισμό, όπως είναι ο πλήρης διαχωρισμός κράτους-εκκλησίας, που σε καμιά περίπτωση και σε τίποτα δεν εμποδίζει τα θρησκευτικά πιστεύω και την όποια θρησκευτική συνείδηση του ανθρώπου. Άλλωστε και η θρησκευτική συνείδηση δεν καθορίζεται με νόμους και διατάγματα. Ούτε τώρα, ούτε στο μέλλον. Είναι κάτι πολύ πιο σύνθετο. Όπως επίσης, αυτός ο αναγκαίος και υπερώριμος διαχωρισμός δεν παραγνωρίζει ούτε αρνείται τη συμβολή της Εκκλησίας στη διατήρηση της ελληνικής γλώσσας και των παραδόσεων, λόγω και του ρόλου φυσικά που είχε η Εκκλησία στο πλαίσιο του Οθωμανικού κράτους. Όμως αυτό είναι άλλο ζήτημα και είναι άλλο ζήτημα ο πλήρης διαχωρισμός κράτους-Εκκλησίας που έχει γίνει εδώ και δεκαετίες, εδώ και αιώνες σε μια σειρά άλλα κράτη. Και επειδή κατά τη διαδικασία της συνταγματικής αναθεώρησης και εδώ στην Επιτροπή συχνά πυκνά γίνεται επίκληση του διαφωτισμού, του φιλελευθερισμού, της Γαλλικής Επανάστασης και ούτω καθεξής, καλό είναι να υπενθυμίσουμε ότι το βασικό χαρακτηριστικό ή ένα από τα βασικά στοιχεία όλων των παραπάνω ήταν ο διαχωρισμός κράτους-εκκλησίας, που σε πολλές χώρες συντελέστηκε από την ίδια την αστική τάξη και το κράτος της από την περίοδο ακόμη της Γαλλικής Επανάστασης και στη συνέχεια κατά τη διάρκεια του 19ου αιώνα. Όποτε λοιπόν σας συμφέρει, και αναφέρομαι κυρίως στη Νέα Δημοκρατία, επικαλείστε τις φιλελεύθερες αρχές, επικαλείστε τη Δυτική Ευρώπη κτλ.
Όποτε δεν σας συμφέρει, όπως στη συγκεκριμένη περίπτωση, επικαλείστε τις εθνικές ιδιαιτερότητες και τις ιδιομορφίες του ελληνικού κράτους ή επικαλείστε επιλεκτικά χώρες, όπως για παράδειγμα η Δανία που αναφέρθηκε, με όλα αυτά τα μεσαιωνικά κατάλοιπα που έχουν στο πολιτικό του σύστημα. Πέρα όμως από τον γνωστό και αναμενόμενο αναχρονισμό που εκφράζει η Νέα Δημοκρατία με τις θέσεις της στο συγκεκριμένο θέμα, υποχώρηση και αναχρονισμός υπήρξε και στις προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ για την αλλαγή κυρίως του επίμαχου άρθρου 3. Δεν τολμήσατε να προτείνετε τον πλήρη διαχωρισμό κράτους εκκλησίας, όπως δεν τόλμησε παλιότερα να κάνει και το ΠΑΣΟΚ, παρόλο που και αυτό είχε τέτοια θέση. Γι' αυτό το λόγο και καταφύγατε σε μια σειρά από φραστικούς νεοτερισμούς, εξορθολογισμός των σχέσεων κράτους εκκλησίας, διακριτή ρόλη κράτους εκκλησίας, για να κρύψετε την υποχώρησή σας από αυτή τη βασική θέση που είχατε κι εσείς μέχρι πριν μερικά χρόνια. Γιατί όταν μιλάμε για πλήρη διαχωρισμό του κράτους από την Εκκλησία, δεν εννοούμε μόνο την εδωτεροθρησκεία του κράτους, που σε ένα βαθμό υπήρχε. Μιλάμε επίσης για την κατάργηση της αναφοράς στο Σύνταγμα σε επικρατούσα θρησκεία, την οποία δεν καλύπτει η ερμηνευτική δήλωση. Μιλάμε για την υποχρεωτικότητα μια σειρά τελετών που πρέπει να έχουν πολιτικό χαρακτήρα, όπως είναι η υποχρεωτικότητα του πολιτικού γάμου, της ονοματοδοσίας. Είναι άλλο ζήτημα το δικαίωμα του καθενός να κάνει και θρησκευτικό γάμο ή να κάνει βαφτίσια. Η πολιτεία όμως αναγνωρίζει και αποδέχεται ως υποχρεωτικό μόνο τον πολιτικό τύπο για όλα αυτά. Μιλάμε για την υποχρεωτικότητα του πολιτικού όρκου. Εκεί όντως έγιναν κάποιες βελτιώσεις, τις οποίες και υπερψηφίσαμε στα άρθρα 33 και 59, λιγότερο στο άρθρο 13, γιατί στο άρθρο 13 μπήκε ο περιορισμός μόνο για τους κρατικούς αξιωματούχους και τους δημόσιους λειτουργούς και όχι για το σύνολο των περιπτώσεων που προβλέπεται ο όρκος. Μιλάμε για το περιουσιακό, το οποίο δεν το ακουμπήσατε καν, και σε ποια βάση θα έπρεπε να αντιμετωπιστεί? Στη βάση ότι από την Επανάσταση του 1821 δημιουργήθηκε νέο κράτος, νέο δίκαιο, και ότι δεν υπάρχει καμία συνέχεια με το δίκαιο είτε της Βυζαντινής είτε με της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Άρα δεν αναγνωρίζονται τίτλοι, χρυσόβουλα, φυρμάνια με βάση τα οποία και σήμερα η Εκκλησία διεκδικεί ή αμφισβητεί εκτάσεις, δημόσιες εκτάσεις. Γιατί το 1821 έγινε επανάσταση και διαμορφώθηκε νέο κράτος και νέο δίκαιο, και σε αυτή τη βάση θα έπρεπε να λυθεί το περιουσιακό ζήτημα. Και εσείς, αναφέρομαι στην προηγούμενη κυβέρνηση, όχι μόνο δεν ακουμπήσατε το περιουσιακό, αλλά επιχειρήσατε να κάνετε και ένα deal με την ηγεσία της Εκκλησίας μέσω του γνωστού ταμείου, άσχετα αν αυτό δεν καρποφόρησε, που ήταν σε χειρότερη έκδοση από το ταμείο που είχε φτιάξει η Νέα Δημοκρατία και στο οποίο θέλατε να εντάξετε εκτάσεις που ανήκουν στο δημόσιο και οι οποίες διεκδικούνται από την Εκκλησία. Και να νομιμοποιήσετε με αυτόν τον τρόπο αυτές τις διεκδικήσεις για να αποσπάσετε τη συνένεση από την ηγεσία της Εκκλησίας στις περιορισμένου χαρακτήρα συνταγματικές αλλαγές τις οποίες προωθείτε. Και φυσικά μιλάμε τέλος για την κατάργηση του κατηχητικού χαρακτήρα του μαθήματος των θρησκευτικών με την αλλαγή της παραγράφου 2 του άρθρου 16 του Συντάγματος. Άκουσα χτες τον κύριο Βίτσα, αν δεν κάνω λάθος, να λέει ότι μα είναι δυνατόν, και σωστά έλεγε ο άνθρωπος, μα είναι δυνατόν εν έτη 2019 να υπάρχει στο Σύνταγμα διάταξη που θέτει ως σκοπό της παιδείας τη θρησκευτική συνείδηση. Το ερώτημα όμως αυτό θα έπρεπε να το απευθύνει ο κύριος Βίτσας προς το κόμμα του, που απέρριψε την πρόταση να καταργηθεί αυτό το άρθρο, όπως απέρριψε και άλλες προτάσεις σε σχέση με το ζήτημα της σχέσης κράτους και εκκλησίας στην κατεύθυνση του πλήρους διαχωρισμού. Και ειδικά απέρριψε την ανάγκη απάλληψης της αναφοράς σε επικρατούσα θρησκεία, η παραμονή της οποίας στο άρθρο 3 μας οδήγησε ως κόμμα να ψηφίσουμε παρόν στο συγκεκριμένο άρθρο, με εξαίρεση την παράγραφο 3. Έχει ενδιαφέρον όμως το σκεπτικό αυτής της απόρριψης
και τα επιχειρήματα που επιστρατεύτηκαν για να υποστηρίξουν αυτή την απόρριψη, ιδιαίτερα όσον αφορά τη μη απάλληψη της επικρατούσας θρησκείας. Αρχικά υπόθηκε ότι αυτά που προτείνει το ΚΚΕ είναι μαξιμαλισμός. Τι είναι μαξιμαλισμός? Μαξιμαλισμός είναι οι θέσεις που στην ελληνική κοινωνία πρωτοδιατυπώθηκαν πριν από 100 χρόνια και που σε άλλες χώρες ισχύουν εδώ και αιώνες. Μετά επιστρατεύτηκε το επιχείρημα ότι η Ελλάδα δεν είναι σαν τις άλλες χώρες, όπως για παράδειγμα η Γαλλία, που είναι χώρες πολυπολιτισμικές, πολυθρησκευτικές και δεν μπορούν να έχουν επικρατούσα θρησκεία. Όμως αναγνώριση επικρατούσας ή επίσημης θρησκείας δεν υπάρχει ούτε στην Ιταλία, δεν υπάρχει ούτε στην Ιρλανδία. Και αναφέρω χαρακτηριστικά αυτές τις δύο χώρες, γιατί είναι δύο χώρες που έχουν ακριβώς έναν συμπαγή πληθυσμό καθολικού θρησκεύματος. Η Ιταλία είναι με μία έννοια και η πρωτεύουσα του καθολικισμού και μόνο σε μια ιστορική περίοδος αναγνωρίστηκε στην Ιταλία επικρατούσα θρησκεία. Ποια ήταν αυτή η περίοδος? Ήταν η περίοδος του φασισμού με τη συνθήκη του Λατερανό το 1929, όπου πέρα από την αναγνώριση του παπικού κράτους ως ανεξάρτητου, αναγνωρίστηκε και ο καθολικισμός ως επικρατούσα θρησκεία για να αποσπαστεί η στήριξη του Βατικανού στο φασιστικό καθεστώς εκείνη την περίοδο. Και τέλος... Ναι, αλλά όχι ως την επικρατούσα θρησκεία. Οι συνθήκες του Λατερανό είχαν διάφορους όρους. Αναφέρομαι στην επικρατούσα θρησκεία. Τέλος, επιστρατεύτηκε το επιχείρημα ότι η παραμονή στο Σύνταγμα και στο άρθρο 3 της αναφοράς επικρατούσα θρησκεία είναι κάτι το οποίο έχει διαπιστωτικό και όχι κανονιστικό χαρακτήρα. Δεν παράγει δηλαδή ένομα αποτελέσματα. Διαπιστώνει απλά ότι είναι η πλειοψηφούσα θρησκεία στον πληθυσμό της χώρας. Ισχύει αυτό? Κατά τη γνώμη μας δεν ισχύει. Και αυτό προκύπτει από τις αναχρονιστικές αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας και την πιο πρόσφατη, αλλά και από προηγούμενες αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, οι οποίες έχουν δημοσιευτεί, γνωρίζουμε το σκεπτικό και τις οποίες είχαμε συζητήσει και στην προηγούμενη Επιτροπή. Αναφέρομαι χαρακτηριστικά σε δύο αποφάσεις. Απόφαση Συμβουλίου της Επικρατείας 660 του 2018 για το ζήτημα της διδασκαλίας των θρησκευτικών στο Δημοτικό και το Γυμνάσιο και απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας υπαριθμών 926 του 2018 για το μάθημα των θρησκευτικών στο Λύκειο. Τι λένε αυτές οι αποφάσεις? Επειδή επικρατούσα θρησκεία στην Ελλάδα είναι η θρησκεία της Ανατολικής Ορθόδοξης Εκκλησίας του Χριστού, εξάλλου στο άρθρο 16 παράγραφος 2 η παιδεία αποτελεί βασική αποστολή του κράτους και έχει σκοπό την εθνική, πνευματική, επαγγελματική, φυσική αγωγή των Ελλήνων, την ανάπτυξη της εθνικής και θρησκευτικής συνείδησης και καταλήγει στο εξής. Συνεπώς, στις ανωτέρω υπερνομοθετικής ισχύως διατάξεις αντίκειται ρυθμίσεις νόμων ή κανονιστικών διοικητικών πράξεων με τις οποίες μέσω κυρίως των προγραμμάτων διδασκαλίας του μαθήματος των θρησκευτικών δεν υπηρετείται ο ως άνω συνταγματικός της σκοπός, η ανάπτυξη δηλαδή υπό την προεκτεθήσα έννοια της ορθόδοξης χριστιανικής συνείδησης, αλλά επιχειρείται ο κλονισμός και η μεταβολή αυτής. Αυτές είναι οι αποφάσεις και τα ένωμα αποτελέσματα που παράγουν η διατήρηση αυτών των διατάξεων στο Σύνταγμα. Και ανεξάρτητα από τα όποια νομικά ζητήματα ή την ορθότητα της απόφασης, δεν πάβει να είναι μία υπαρκτή απόφαση, και όχι μία, δύο και τρεις αποφάσεις. Να λοιπόν οι κανονιστικές συνέπειες που απορρέουν από το άρθρο 3 την αναφορά σε επικρατούσα θρησκεία και σε συνδυασμό με την παράγραφο 2 του άρθρου 16, που θέτει ως σκοπό της εκπαίδευσης την προαγωγή της θρησκευτικής συνείδησης. Το πιο σημαντικό όμως, το πιο σημαντικό δεν είναι τα ένομα αποτελέσματα που έχουν αυτές οι διατάξεις και που σε κάθε περίπτωση αξιοποιούνται ως έρισμα, ως νομικό έρισμα για τέτοιου είδους αναχρονιστικές αποφάσεις. Το πιο σημαντικό είναι τα ιδεολογικά αποτελέσματα. Είναι οι ιδεολογικές συνέπειες που έχει αναφορά σε επικρατούσες θρησκείες και στη θρησκευτική συνείδηση ως σκοπό της παιδείας και όλη αυτή η υπόκληση στον ανορθολογισμό ως φυσιογνωμικό στοιχείο της εκπαίδευσης που εσείς δεν το ακουμπάτε. Καλά, η Νέα Δημοκρατία εννοείται, αλλά ούτε και εσείς το ακουμπήσατε.
Τι προτείνουμε εμείς? Από το 2008 το ΚΚΕ είχε καταθέσει ολοκληρωμένη πρόταση. Μια αντίστοιχη τότε είχε καταθέσει και ο ΣΥΡΙΖΑ, την οποία φυσικά την εγκατέλειψε στην πορεία. Λέγαμε στην αιτιολογική έκθεση: αποτελεί όρημη ανάγκη που εκπορεύεται πρώτα απ' όλα από την ανάγκη της πλήρους κατοχύρωσης της ελευθερίας συνείδησης, της ισότιμης μεταχείρισης όλων, ανεξάρτητα από τα πιστεύω τους, και της απαλλαγής από έναν πρόσθετο μηχανισμό ιδεολογικής χειραγώγησης. Προκύπτει ακόμη από την πεποίθηση ότι δεν πρέπει η θρησκευτική πίστη να διασφαλίζεται δια της επιβολής. Είναι προς το συμφέρον του λαού, των ίδιων των θρησκευομένων, του ίδιου του λαϊκού κλήρου, να αγωνιστούν για τον πλήρη διαχωρισμό εκκλησίας και κράτους. Όπως είναι γνωστό από τη μακρόχρονη εμπειρία, το ΚΚΕ ουδέποτε διαχώρισε τους εργαζόμενους σε θρησκευόμενους και μη. Στάθηκε πάντοτε με απόλυτο σεβασμό στο θρησκευτικό συνέστημα και τις παραδόσεις του, και στους αγώνες για βελτίωση της ζωής του λαού βρέθηκε, βρίσκεται και θα βρίσκεται μαζί με τους εργαζόμενους, ανεξάρτητα από τις θρησκευτικές ή μη αντιλήψεις του. Η ιστορική εμπειρία του ελληνικού λαού αλλά και των άλλων λαών αποδεικνύει ότι η διαπλοκή κράτους και εκκλησίας αποφέρει ωφέλη και για τις δύο πλευρές. Το μεν αστικό κράτος αξιοποιεί την επιρροή και τους μηχανισμούς της Εκκλησίας για να διαιωνίζει την ιδεολογική και πολιτική κυριαρχία του και να καλλιεργεί τη συνένεση της εργατικής τάξης και των λαϊκών στρωμάτων. Από την άλλη, η ηγεσία της Εκκλησίας αξιοποιεί τη διαπλοκή για να συμμετέχει και να απολαμβάνει το δικό της μερίδιο στην οικονομική, πολιτική και ιδεολογική ισχύ της κρατικής εξουσίας. Αυτά λέγαμε το 2008 και τα οποία είναι και σήμερα επίκαιρα. Άρα μιλάμε για ένα πλέγμα ρυθμίσεων που προβάλλουμε και προτείνουμε. Για την κατάργηση της εισαγωγικής αναφοράς του συντάγματος στο όνομα της Αγίας Τριάδας, για να καταργηθεί το άρθρο 3 που ορίζει ως επικρατούσα θρησκεία την Ορθόδοξη Χριστιανική, να καταργηθεί το άρθρο 16 παράγραφος 2 η αναφορά που αναγορεύει σε σκοπό της εκπαίδευσης την ανάπτυξη της θρησκευτικής συνείδησης, να αναθεωρηθούν μια σειρά άρθρα τα οποία αφορούν το θρησκευτικό όρκο, να αναθεωρηθεί το άρθρο 18 που αφορά περιουσιακά ζητήματα και φυσικά να αναγνωριστεί η υποχρεωτικότητα του πολιτικού γάμου ή της ονοματοδοσίας ως της μόνης που αποδέχεται το δημόσιο, το κράτος, ανεξάρτητα φυσικά από το δικαίωμα του καθενός να τελέσει θρησκευτικό γάμο, βάφτιση και ούτω καθεξής. Αυτά είναι. Δεν είναι ούτε ριζοσπαστικά, ούτε επαναστατικά, είναι αυτονόητα, υπερώρημα αιτήματα αστικού, επαναλαμβάνω, εξυγχρονισμού, που σε μια σειρά χώρες έχουν γίνει εδώ και αιώνες, εδώ και δεκαετίες. Και εδώ ο καθένας αναλαμβάνει την ευθύνη του και για το τι ψηφίζει, αλλά και για το τι πρότεινε στην προηγούμενη Βουλή να μπει προς αναθεώρηση. Ευχαριστώ.